Ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο πριν από τις γιορτές. Το επόμενο δεν θα είμαστε στην παρέα σας λόγω Πάσχα. Την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να πούμε. Πηγαίνει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές. Οπότε είναι έτσι ένα Σαββατοκύριακο. Θεωρητικά έχουμε μπει στο κλίμα του Πάσχα, έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα. Είμαστε εδώ φυσικά να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Γι' αυτό το λόγο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η συνάντηση είχε κανονιστεί πριν την ανακοίνωσή σας, κύριε Λέων, και το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι συνεχίζετε και βγαίνετε. Μέσα στη βδομάδα είχατε κανονίσει κάποιες εμφανίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που είστε εδώ, γιατί είστε πάρα πολύ χρήσιμος. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αυτή την υπόθεση. Είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά λέει τα πράγματα χωρίς να κρύβεται. Είτε αυτό ωφελεί το δικό σας κλάδο, είτε όχι. Μιλάτε πάρα πολύ ανοιχτά. Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει ουσιαστικά ο κόσμος να μην χάσει την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Mm. Εγώ, οι άλλοι συνάδελφοι, ερχόμαστε, παρερχόμαστε, κάποια στιγμή θα αποσυρθούμε. Το θέμα είναι και οι νεότερες γενιές και όλος ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχει μια επιστήμη την οποία μπορεί να την εμπιστευτεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, προσπαθούμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο ιατρικό κομμάτι. Οπότε είναι απαραίτητη η δική σας συμβολή και βοήθεια. Υπάρχουν εξελίξεις σχέση, λοιπόν, τώρα η Άρια θα μας πει όλο το ρεπορτάζ και σε πολύ λίγο θα είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης στην παρέα μας, γιατί πια οι εξελίξεις αφορούν και τα δύο παιδιά και την έρευνα που ανοίγει από αυτή την πλευρά, αλλά και τα ευρήματα στο τάμπλετ τελικά της Τζορτζίνας, που όταν αυτή η ιστορία στο φως το τούνελ έτσι προέκυψε μέσα από κανένα δυο μαρτυρίες και επιβεβαιώθηκε από το Γραφείο Κηδείων, νομίζω δεν περιμέναμε και πολλά να βρούμε. Έδειχνε και μια αυτοπεποίθηση η οικογένεια πολύ έντονη ότι δεν θα βρεθεί κάτι εκεί μέσα και τελικά χτες ήρθαν τα ματάτα. Και αν θυμάσαι, Σύση, το αφήγημα της οικογένειας είναι ότι δεν πρόκειται να βρεθεί κάτι στο τάμπλετ της Τζορτζίνας πλην της Πέπα στο γουρουνάκι, κάποιον... Το παραπέντε και Μάρκο Σεφερλή. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι το οικογένεια. Στην αρχή αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Δηλαδή, όταν είχαν διαρρεύσει πρώτες πληροφορίες, μιλούσαν για ακριβώς αυτά. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν μίλησαν και όπως φαίνεται καταρρύπτεται το αφήγημα το υπερασπιστικό της Ρούλας Πισπυρίγκου. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα περί κεταμίνης. Βρέθηκαν, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιες αναζητήσεις ύποπτων ουσιών τρεις μέρες πριν το θάνατο της Τζορτζίνας. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι επιβαρυντικό για την κατηγορούμενη. Όμως οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν σε βάθος. Πρέπει να ανασυρθούν και κάποια αρχεία, να δουν τι έχει γίνει με τα διαγεγραμμένα αρχεία, τι επαφές έκανε η Ρούλα Πισπυρίγκου μέσα από το διαδίκτυο. Κάποιες άλλες αναζητήσεις, όμως τα πρώτα αποτελέσματα είναι άκρως επιβαρυντικά για την κατηγορούμενη. Παράλληλα, να πούμε και για το άλλο θέμα των ερευνών, είναι τέσσερις έρευνες. Εκτός από τα εγκληματολογικά, υπάρχει η έρευνα του ανθρωποκτονιών, όπου γίνεται στο μόντους της Τζορτζίνας. Έχουν ξεκινήσει από την Μαλένα. Και γιατί από τη Μαλένα? Γιατί το κομμάτι της Μαλένας θυμίζει πολύ την Τζορτζίνα. Ένα παιδί στο νοσοκομείο, πάλι μονόκλινο δωμάτιο, πάλι η μητέρα. Προσπαθούν λοιπόν οι αστυνομικοί μέσω των καταθέσεων από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τροφοδοτήσουν με στοιχεία την Επιτροπή Καρακούκη Καλόγρια, η οποία έγινε πλέον επίσημη μετά από την παραγγελία των εισαγγελέων Ελευθεριάνου και Ανδρέου, να τροφοδοτήσουν με τη στοιχεία την Επιτροπή Καρακούκη Καλόγρια, η οποία πλέον έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλα τα δείγματα που υπάρχουν από τους ιστούς, όλους τους ιατρικούς φακέλους τους οποίους είχε πρόσβαση πλέον, γιατί προηγουμένως δεν είχε ως άτυπη επιτροπή. Περιμένουμε εξελίξεις από αυτό το κομμάτι. Γίνονται πλέον πολύ στοχευμένες. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Να μείνουμε όμως στο κομμάτι του τάμπλετ. Να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Σφακιανάκη για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε εκεί και πώς μπορούν να μας οδηγήσουν και πόσο θα αργήσουν αυτές. Πρόεδρος CSI Institute, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ειδικά τη σημερινή μέρα που τα μάτια όλων είναι στραμμένα σε όλο αυτό το κομμάτι που αφορά το ηλεκτρονικό, τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις. Εγώ έχω πει κάτι, ότι εάν δεν μιλήσουν τα ψηφιακά πιστήρια,
Η υπόθεση είναι στον αέρα. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε. Τα δικαστήρια δεν δικάζουμε ενδείξεις, δικάζουμε αποδείξεις. Έτσι λοιπόν, λίγη και η ώρα να βλέπουμε σιγά σιγά να ξετυλίσετε το κουβάρι και ήδη μιλάμε για την πρώτη μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας στο κομμάτι της έρευνας και των αποδείξεων πάντα και όχι της κουβέντας μέσα από το τάμπλετ. Εγώ θα σας πω τον δεκάλογο του τάμπλετ. Τι περιμένουμε μέσα από τις έρευνες του τάμπλετ. Το πρώτο είναι οι αναζητήσεις των ουσιών που ήδη έχουν βρεθεί. Ίσως και οι παραγγελίες δεύτερον. Τρίτον είναι οι διαδρομές. Τέταρτον οι επικοινωνίες. Πέμπτον τα πρόσωπα. Έκτον τα ηλεκτρονικά ίχνη. Έβδομον οι συναντήσεις προσώπων. Όγδο οι ταυτοποιήσεις προσώπων μέσω κεραιών κινητής. Ένατο η ανάκτηση διαγεγραμμένων. Και δέκατον οι επαφές. Όλα αυτά που σας είπα είναι αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Σπακιανάκη, δεν μπορώ να πω για τις έρευνες. Πείτε μου. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κανένα πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην αρχή, επειδή βγήκε αυτή η είδηση, τα προφανή στοιχεία του τάμπλετ ήταν αυτό. Η Πέπα, ο Σεφερλής κτλ. Αυτά που περιμένανε έτσι κι αλλιώς να βρούνε. Σιγά-σιγά, αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι ήταν θέμα χρόνου να βρεθούν αυτές οι αναζητήσεις. Άρα, για να μπούμε ακόμα πιο βαθιά στην ουσία και να έρθουν στην επιφάνεια και ενδεχομένως διαγραμμένα αρχεία ή πορεία όλων αυτών των στοιχείων. Πόσο χρόνο χρειάζεται? Θα ξέρετε κάτι. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι το πολύ 10 μέρες. 10-15 μέρες. Οι ερευνητές σε 10-15 μέρες πιστεύω θα έχουν κάνει φύλο και φτερό τα πάντα όλα μέσα στο τάμπλετ. Στη συνέχεια είναι η καταγραφή αυτών των δεδομένων. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε την πρώτη εγκληματολογική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Και αυτά τα στοιχεία που βρέθηκαν στο τάμπλετ, ας πούμε, είναι πιο σημαντικά από αυτά που βρέθηκαν στο κινητό της? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ρωτάω, γιατί εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι το τάμπλετ είναι αυτό που θα δώσει λύση σε πολλά δεδομένα. Γιατί το τάμπλετ το είχε κρύψει επιμελώς μέσα στο μνήμα του παιδιού της. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Έθαψε τα μυστικά, κύριε Σφακιανάκη, όπως φαίνεται, όμως δεν γλίτωσε από τα εγκληματολογικά, γιατί έπεται και συνέχεια. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουμε και τα τηλέφωνα, τα 8 κινητά της κατηγορούμενης. 8 κινητά τηλέφωνα. Εγώ έδωσα ένα δεκάλογο. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι τα δεδομένα τρέχουν. Κύριε Σφακιανάκη, να ρωτήσω κάτι που μπορεί η ερώτησή μου να σας ακουστεί λίγο χαζή. Από ό,τι ακούσαμε, είδαμε κάποιες ειδοποιήσεις από την Google μετά από αναζητήσεις που έχει κάνει η κατηγορούμενη, δεν είναι? Διαφημίσεις ουσιαστικά. Ναι. Αυτό επειδή εμένα μου έχει τύχει παλιότερα να αναφέρομαι λεκτικά σε ένα προϊόν και να υπάρχουν κωδικοποιημένες λέξεις και να μου έρχονται ειδοποιήσεις αντίστοιχες. Αυτό συμβαίνει και σε ένα τάμπλετ. Δηλαδή μπορεί η ίδια να αναφερόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο και να είναι κοντά στο τάμπλετ και να το πιάσει αυτό ως φωνή. Γίνεται αυτό? Θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό γίνεται και θα αναλυθεί από τα εργαστήρια για να δούμε κατά πόσον ήταν ανοιγμένες οι ρυθμίσεις έτσι ώστε να ακούει και να στέλνει το τάμπλετ. Γιατί για να μας στέλνουν δεδομένα και για να μας στέλνουν όλα αυτά σε μορφή διαφήμισης μέσα από τις εταιρείες οι οποίες είναι μέσα στον ιστό της διαφήμισης, θα πρέπει το τάμπλετ, το κινητό τηλέφωνο ή οτιδήποτε έχω μάλλον να ακούει. Άρα εάν οι ρυθμίσεις ήταν ανοιχτές να ακούνε, θα φανεί μέσα από την έκθεση την οποία πιστεύω να δούμε. Καλά, αυτό είναι τώρα τρομερή παραβίαση προσωπικών δεδομένων που λέτε. Δηλαδή ανοιχτές οι ρυθμίσεις να ακούει. Καμία παραβίαση δεν είναι, κύριε Χρυστίδου. Καμία παραβίαση. Η παραβίαση είναι όταν μας υποκλέπτουν. Εδώ πέρα στις ρυθμίσεις εμείς πρέπει να κλείνουμε τις εισόδους που μας ακούνε. Σου λένε τι πρέπει να κλείσεις και τι δεν πρέπει. Όταν λοιπόν είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, περισσότεροι Έλληνες είμαστε 26 στους 28. Σε αυτό θα σας
Ευρώπης, ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, ναι. Τα έχουμε όλα ανοιχτά, άρα μας ακούνε. Παρ' όλα αυτά, τι θα πει ανοιχτά. Πώς θα πει ανοιχτά. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν είναι το κινητό έτσι και εγώ δεν έχω κάνει τη ρύθμιση αυτή που λέτε, που είναι πολύ πιθανό γιατί δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε, πώς είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση η διαφήμιση στη δική μου συνομιλία με τον Παύλο δίπλα στο κινητό. Για να μην είναι παράνομο αυτό. Τι όταν εννοείτε? Δεν κλείνετε την πόρτα του σπιτιού σας, είναι λογικό να παίρνει κάποιος μέσα. Είναι σαν να λέτε έλατε μέσα. Οι πόρτες και οι είσοδοι μέσα στο κινητό τηλέφωνο που ακούνε είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κλείσουνε. Οι εταιρείες τι σου λένε? Ωραία, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς κλείνει αυτό, γιατί σιαχτήκαμε λίγο όλοι, κύριε Σφακιανάκη, τώρα εδώ. Δεν σας έχει τύχει αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν είναι τη ώρα, πιστεύω, να κλείσουμε τις πόρτες των κινητών. Έχουμε άλλο θέμα πιο σοβαρό. Έτσι πιστεύω. Ναι, αλλά και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν, είναι, αν είναι, υπάρχει το κινητό, δηλαδή λειτουργεί σαν πρόσβαση του οποιοδήποτε έχει τις γνώσεις αυτές που λέτε να παρακολουθήσει συνομιλίες χωρίς να είναι καν σε λειτουργία, αυτό είναι τρομακτικό. Όταν στις ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής που κατεβάζετε δεν κλείνετε τα μικρόφωνα, δυστυχώς το τηλέφωνο ακούει. Πρέπει λοιπόν στις ρυθμίσεις όλοι με να πάτε στις τρόπο, εφαρμογές όμως που έχετε κατεβάσει. Η κάθε εφαρμογή έχει ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν πηγαίνετε εκεί που ακούει η εφαρμογή, που είναι όλες οι ρυθμίσεις, και κλείνετε το σημείο που είναι τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Να γυρίσουμε στο θέμα λίγο, αλλά να το κάνουμε μια μέρα, κύριε Σφακιανάκη, αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πολύ τρομακτικό. Θα σας φτιάξω με ένα how to, πώς το CSI, το Ινστιτούτο μας, πώς κλείνουν αυτές οι εφαρμογές. Εγώ νόμιζα όταν έκανε την ερώτηση ο Παύλος θα του πείτε σιγά ρε Παύλο, μη σε παρακολουθούν και κάμερες μες στο σπίτι. Εμένα μου έχει τύχει να αναφέρομαι σε συγκεκριμένο προϊόν και μετά. Ναι, αλλά το θεωρεί σύμπτωση, ρε παιδί μου. Μία φορά, δύο φορές. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας, πάμε στην Τζορτζία. Να ρωτήσω κάτι. Αν η Ρούλα δεν είχε θάψει το τάμπλετ μαζί με το παιδί και το είχε πετάξει στη θάλασσα, θα μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση σε αυτές τις αναζητήσεις? Δηλαδή θέλω να πω, το έκανε από ανοησία, το έκανε από αλαζονία, από τι το έκανε? Το έκανε, πιστεύω, κατά την κρίση μου, για να θάψει όλες τις επαφές, τις επικοινωνίες και τις αναζητήσεις που έχει κάνει. Εσκεμμένος μπήκε το τάμπλετ στον τάφο. Ποτέ δεν περίμενε κανείς να γίνει εκταφή για τάμπλετ. Στη χώρα μας δεν θυμάμαι να έχει γίνει ποτέ. Ίσως κάνω λάθος. Ναι. Ο κ. Ζωγιάννου ίσως ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω. Πράγματι, δεν έχει γίνει εκταφή για τάμπλετ. Ωστόσο, από αυτά τα 8 κινητά που έχουν κατασχεθεί, από εκεί πέρα δεν έχει βρεθεί κάτι για τις επαφές, για τις συνομιλίες? Δηλαδή, άρχισε απορρίπτωση. Πολλά βρίσκονται, πολλά κάθε μέρα. Οπότε και από εκεί πέρα είναι εξέλιξη οι έρευνες. Καλά, μπορεί. Είναι εξέλιξη όλα. Από αυτά τώρα και είμαστε στο ένα. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάντως από τα τηλέφωνα πλέον που είναι έτσι αυτής της τεχνολογίας και τα τάμπλετ, μπορείς να βρεις και διαδρομές που έχει κάνει ένας άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά, το GPS καταγράφει τα πάντα. Σε σχέση με τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει και συζητάμε και οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας, αλλά γενικότερα και φαντάζομαι και η αστυνομία εξετάζει, το τρεις μέρες πριν είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Τζορτζίνα. Δηλαδή το να έχει γίνει όλη αυτή η ενέργεια τρεις μέρες πριν, ενώ έχουμε τόσα επεισόδια, κύριε Λέων, δεν ξέρω, αυτά τα υπόλοιπα επεισόδια τότε ξεκίνησε η αναζήτηση, δηλαδή τρεις μέρες πριν ξεκίνησε να ψάχνει ουσίες βλαβερές. Εμένα μου κλωτσάει αυτό κάπως σε σχέση με το πώς έχουμε τα δεδομένα τώρα, έτσι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στα χωράφια του στρατηγού. Όχι, αλλά συνδυάζεται με εσάς αυτό. Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη συσκευή προφανώς αυτή η αναζήτηση υπήρξε τότε. Δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι αναζητήσεις γίνονται από τις ίδιες συσκευές με τον ίδιο τρόπο. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Πόσο πίσω λοιπόν μπορούμε να πάμε, κύριε Σφακιανάκη, στη συσκευή από την αρχή, από τότε που μπήκε σε ενεργεία πρώτη φορά? Από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Σε αυτά τα κινητά, τα 8 κινητά που έχουν βρεθεί, υπήρχαν και κάρτες, εξετάζονται και αυτά όλα ένα-ένα? Όλα, τα πάντα. Και οι κάρτες, οι SIM εξετάζονται, και οι επικοινωνίες, και οι επαφές. Το δρομολόγιο. Και ό,τι άλλο μπορεί να έχει μέσα ένα κινητό τηλέφωνο. Έχει βρεθεί και κάποιο άλλο στοιχείο? Έχει βρεθεί κάποιο άλλο στοιχείο που δεν μπορείτε να μας πείτε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα? Πάρα πολλά στοιχεία και η αστυνομία αυτή τη στιγμή.
τα οποία βέβαια είναι μυστικά και είναι της προανάκρισης και αξιολογούνται. Εγώ σχολιάζω αυτό που βγήκε στην επιφάνεια. Αν έχει γίνει, υποθετικά τώρα λέμε, αν έχει προμηθευτεί κάποια ουσία από το διαδίκτυο, αυτό φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχτεί. Βέβαια το αυτό διαφημίσεις για την κεταμίνη δεν το καταλαβαίνω, αφού υποτίθεται ότι δεν είναι προσβάσιμη διαφημίσεις. Δεν ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι θα έψαχνε, άμα γκουγκλάρεις κάποια ουσία που έχεις ακούσει ότι σε ενδιαφέρει, μπορεί να σου κατεβάζει διάφορα φαρμακευτικά σχεδιάσματα. Δεν ξέρω και ο κύριος Λέων να είναι πιο ειδικός. Γίνεται κατηγοριοποίηση. Αυτό θα μας το πει και ο κύριος Φακιανάκης. Κύριε Φακιανάκη, γίνεται κατηγοριοποίηση των αναζητήσεων και το Google έχει τη δυνατότητα να σου στέλνει μέσω λέξεων κλειδιών. Υπάρχουν τέτοια alert στην ελληνική αστυνομία, κύριε Φακιανάκη, ότι κάποιος ψάχνει... Πριν τα alert, αφήστε μου να σας πω κάτι. Πριν τα alert, θα τα πούμε τα alert. Ότι η Google έχει φτιάξει το προφίλ του κάθε πολίτη στον πλανήτη Γη. 5 δισεκατομμύρια, 350 εκατομμύρια άνθρωποι τώρα που μιλάμε σε βαθμό real time είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 5 δισεκατομμύρια, 350 εκατομμύρια είναι και τα προφίλ της Google. Έτσι λοιπόν ξέρει ότι όταν ψάχνει η Σύστη Χριστίδη μέσα στο διαδίκτυο, ξέρει τι θέλει, τι γουστάρει και τι στο προσφέρει. Και τα μην υπάρχουν, ψάχνω λοιπόν πολύ συχνά τελευταία πάντως. Θα σας πω. Το σκέφτηκα κιόλας. Λοιπόν, λέω ότι αυτά που ψάχνω αυτή τη στιγμή στο Google πραγματικά δηλαδή. Είναι ενοχοποιητικές όλες οι αναζητήσεις. Πού να δείτε τις αναζητήσεις ενός ιατροδικαστή. Είναι πολύ ενοχοποιητικά τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν αυτές λοιπόν. Αυτό το σκεφτόμουν και για την παιδική πορνογραφία, κύριε Σφακιανάκη. Υπάρχουν τέτοια alert στην αστυνομία που να τρέξει, να ψάξει, όπ, εδώ γίνονται ύποπτες αναζητήσεις, κάτι μπορεί να συμβαίνει. Θα σας το πω το μυστικό. Το 2013, όταν ήμουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και επικεφαλής, έφερα ένα λογισμικό, εγώ έκανα την εισαγωγή, το οποίο πέρασε από τον Εισαγγελία Θεωρίου Πάγου, από τις αρχές όλες, το οποίο τι κάνει. Ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο εάν διακινείται υλικό παιδικής πορνογραφίας. Έτσι λοιπόν, όσοι διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατευθείαν καταγράφονται τα ηλεκτρονικά ίχνη, πηγαίνουν στον εισαγγελέα τα ίχνη, οι αριθμοί δηλαδή, γίνεται άρση απορρίτου επικοινωνιών και στη συνέχεια τους βγάζουν την κουκούλα και λογοδοτούν στον εισαγγελέα. Άρα η διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας κάθε μέρα, κάθε ώρα και τώρα που μιλάμε σε πραγματικό χρόνο, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει το TLO, το ειδικό λογισμικό το οποίο ανοιχνεύει τη διακίνηση υλικού παιδικής. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας. Έχει περάσει από επιτροπές, από Άριο Πάγο και είναι ένα νόμιμο λογισμικό που ψαρεύει μόνο υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ουσιαστικά υπάρχει αυτό λοιπόν και σε άλλα φαντάζομαι, αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και θέλουν άμεση διαχείριση. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα αν ουσιαστικά αυτό που είπατε στην αρχή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για να κλειδώσει αυτή η ιστορία πολύ στοχευμένα σε έναν ένοχο, όποιος και αν είναι αυτός, αυτό θα γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία, από το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα. Βέβαια. Φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή στρατηγέ, φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου προσώπου. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με υποθέσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή σας είπα ότι οι έρευνες είναι προς κάθε κατεύθυνση, η ελληνική αστυνομία δένει τα στοιχεία ένα-ένα και κάποια στιγμή ξαφνικά θα δείτε ένα ωραίο δελτίο τύπου, θα δείτε μια ανακοίνωση ή ανακοινώσεις από την Ελλάς και θα μας λένε τα στοιχεία, τις αποδείξεις που έχουν βρει και δεν το έγκλημα. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί και η διαδρομή. Θυμίζω και την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, έτσι που ποτέ δεν βρήκαμε πώς προμηθεύτηκε τελικά το βιτριόλι η γυναίκα που έκανε την απόπειρα. Πιστεύω ότι το βιτριόλι το βρήκες πάρα πολύ εύκολα, ενώ ότι η κεταμίνη τη βρήκες πάρα πολύ δύσκολα. Άρα οι έρευνες ήταν περισσότερες και είχε πιο πολύ εκτεθεί η κυρία στο ψάξιμο της κεταμίνης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφακιανάκη. Ήσασταν κατά το πιστικότατο. Γενικότερα για ό,τι δουλειά στο ηλεκτρονικό έγκλημα, τον ευχαριστούμε τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει δώσει πολλά. Ο κύριος Σφακιανάκης είναι άνθρωπος που έφτιαξε το ηλεκτρονικό έγκλημα και είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο κύριος Σφακιανάκης. Yeah.
σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.